Οι αγρότες Αμαλιάδας, λέει εδώ ο Άγγελος, θα είμαστε εκεί για μια θερμή υποδοχή. Καλή συνέχεια, μας λέει. Γιατί η Δευτέρα προφανώς δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αυτά απαντώνται επί τόπου. Και πολύ κομψοί έχουμε γίνει γενικώς και πολύ σωστοί και μετρημένοι. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Ξερνάτε, ναι. Ναι, καλά είναι αυτά. Με πολιτικά επιχειρήματα πάντα. Δεν βγάζουν οι ψιλοβίες ενέργειες κάπου. Αλλά. Οι χοντροβίες. Μερικές φορές είναι τέτοια η βία του νυν πρωθυπουργού που πάει στην Αμαλιάδα να μιλήσει για τον Μπελογιάννη. Το θεωρώ ύψιστη βία εγώ αυτό. Ισχυρότερο και από άλλες βίες που γίνονται, που θέλει μια διαφορετική απάντηση. Όχι μόνο την απάντηση τηλεκτική που θα μπορεί κάποιος εκεί να σηκωθεί και να του πει κάτι, να ανταπαντήσει, δεν ξέρω εγώ τι. Καμιά φορά χρειάζεται και κάτι διαφορετικό. Φαντασία να υπάρχει. Ναι, φαντασία, όλα μπορεί να γίνει και με πολύ ωραίο τρόπο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εκεί πάει ο Αλέξης για να κρατηθεί από κάτι ηθικό που δεν το έχει ούτε στο ένα χιλιοστό. Είναι κρατή, η ξεφτύλα είναι καλύτερη μερικές φορές από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί δηλαδή μια κίνηση ξεφτυλισμού της όλης πρωτοβουλίας του να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα. Φαντασία, φαντασία. Προτρέπεστε τον κόσμο, πιστεύω σε. Όχι, τι είπα. Για να ξεφτυλιστεί. Ναι, αυτό είναι αυτό. Η ιδέα προτροπή, του, η κίνησή του. Δεν προτρέπω σε βία. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι τελείως καθόλου. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει και το πιο πιθανό να μην γίνει τίποτα. Για πολιτικό ορθό, πολιτικό λόγο και φοβίες. Και στείλει πολλά μηνύματα και ρωτάτε την άποψή μου, ζητάτε το σχόλιο μου για το γεγονός ότι ο Τσίπρας θα παρευρεθεί και θα μιλήσει την Δευτέρα στα εγγένεια του μουσείου. Νίκος Μπελογιάννης, κάτω στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Τα σχόλιά μου θα είναι σύντομα. Πρώτο σχόλιο, ό,τι δεν φτάνει Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Σχόλιο δεύτερο, εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τα άρματα, κρεμάνε οι μνημονιακοί τα νταούλια. Τρίτο σχόλιο, όσοι προσπάθησαν κατά καιρούς και είναι αρκετοί να μαγαρίσουν το Μπελογιάννη, έσπασαν τα μούτρα τους. Αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους και όσοι ενδεχομένως το επιχειρήσουν ξανά. Και τέταρτο και τελευταίο σχόλιο. Ο κύριος Τσίπρας, αφού υπέγραψε μνημόνια, μετά πήγε και έκανε και ένα επικίδιο στον Κάστρο. Αφού έκοψε μισθούς και συντάξεις, μετά έκανε και μια βόλτα στον Πανάγιο Τάφο. Αφού υπέγραψε το υπερταμείο για να ξεπουλήσει την Ελλάδα για τα επόμενα 99 χρόνια, έκανε και μια βόλτα από την Κεσαριανή, όπως θυμάστε. Και τώρα που κουβεντιάζει τις νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις στο πλαίσιο της Δευτέρας, όχι παρουσίας, αξιολόγησης, τώρα θα κάνει και μια βόλτα στο μουσείο για τον Νίκο Μπελογιάννη. Ό,τι και να κάνει, ούτε ο Κάστρο του σώζει, ούτε ο Πανάγιος Τάφος του σώζει, ούτε ο Μπελογιάννης του σώζει. Στη συνείδηση των πραγματικά αριστερών σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το σχολείο μου. Αφήστε δε που τη Δευτέρα θα είναι κάτω κι άλλοι. Εκείνοι που πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν οι συγκρίσεις θα είναι αφόρητες για τον κύριο Τσίπρα.